Από Δευτέρα το λέμε αυτό. Ποιο? Ο Βασιλεύ Ουράνιο. Είναι η μόνη προσευχή αυτή. Με το κόδο και στην προσευχή. Πεντηκοστή, εδώ μετά το λέμε. Να κάνουμε. Από τον Άγιο Χρυσόστομο να πάρουμε μία γεύση σχετικά με τους μάρτυρες, Αγίους δηλαδή, που έχουν θυσιάσει τη ζωή τους. Πρόκειται για ένα εγκόμιο στον Άγιο Μάρτυρα Λουκιανό. Λουκιανό ή Λουκιανό. Λουκιανό. Άλλος ο ένας, άλλος ο άλλος. Προθές γιόρταζε, άλλος. Ένα λύη είναι εκεί στη μέση. Λοιπόν, ας το προσέξουμε, θα πιάσουμε την εισαγωγή, δεν θα τελειώσουμε, για να το νιώσουμε λιγάκι. Θα το αναγνώσω σε αργό ρυθμό, πολύ αργό για να το νιώσουμε. Αυτό που χθες φοβόμουνα, πραγματοποιήθηκε και τελείωσε τώρα μόλις. Όχι ρε παιδιά. Δεν σπάσε εδώ, τυχώς. Ξεχάσε να βάλω και την πρίζα. Τι σιγάζει. Ωραία, έσπασε, έσπασε. Δεν πειράζει, θα κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς αυτό. Είναι η λάμπα μέσα μας. Μη σκάς καθόλου. Έκανες λέει ζημιά, διορθώνατε, μη στεναχωρίες. Δεν διορθώνατε πάλι, μη στεναχωρίες. Γιατί... Οπότε πας λίγο πιο μπροστά. Γιατί, να έχουμε φως. Φως. Καλά, φως είναι το η κάμερα. Πάνε φως στην κάμερα. Η κάμερα δεν παίρνει φως. Έχει φως από μέσα. Θα φτιάξει. Συνέχισε εδώ και βλέπουμε. Λοιπόν. Εσύ στον ίσιο γι' αυτό. Μόλις πέρασε η γιορτή, προσέξτε να δείτε όμοια φαινόμενα του 3ου, 4ου αιώνα με τα σημερινά, που είναι ίσως και χειρότερα τα σημερινά. Μόλις πέρασε η γιορτή και το πλήθος συναποδήμησε, έφυγε όπως έφυγε η γιορτή, το πλήθος. Και η σύναξή μας ελαττώθηκε. Μειώθηκε. Γιορτή, κόσμος, περνάει γιορτή, εκκλησία άδεια. Πανηγύρι, άδεια. Σαν σήμερα. Λοιπόν, σήμερα. Και εγώ μεν γνώριζα ότι και τούτο θα γίνει οπωσδήποτε. Ιερός Χρυσόστομος. Παρά τα αυτά όμως δεν απέφυγα να τους απευθύνω προτροπές. Διότι αν και πίστηκαν όλοι όσοι με άκουσαν χτες, τουλάχιστον δεν φάνηκαν όλοι οι υπήκοοι. Ένα μεγάλο πλήθος έγινε λαγός, ένα μικρό πλήθος έγινε στην εκκλησία. Και τούτο δεν είναι μικρό πράγμα για μας, για να κάνουμε λόγο παρηγορητικό, παραμυθητικό. Γι' αυτό ούτε σήμερα θα παραιτηθώ από το να συμβουλεύσω το ίδιο πράγμα. Του Ιερός Χρυσόστομος, αν ήθελε κάτι να το εμπεδώσει στο μυαλό και στην καρδιά του αλλού, το έλεγε το ίδιο πολλές φορές. Του λέει, θα σας πω το ίδιο πράγμα. Και στους πολλούς και στους λίγους. Θα το δούμε παρακάτω. Και αν δεν ακούσουν από μένα τούτο το κήρυγμα,
θα το ακούσουν τουλάχιστον από εσάς. Λέει, λείπουνε, εσύ με ακούς, που είσαι εδώ. Μετέφερε το εσύ. Διότι ποιος θα μπορούσε να υποφέρει σιωπηλός τη τόση μεγάλη ραθυμία τους ή να παράσχει συγγνώμη και απολογία σε αυτούς που επί τόσο χρόνο αφού είδαν την κοινή μητέρα. Ποια είναι η κοινή μητέρα? Την Παναγία. Η Εκκλησία. Α, ναι. Εκκλησία. Την Εκκλησία και απόλαυσαν τα αγαθά της, την εγκατέλειψαν και δεν ανέχθηκαν να επιστρέψουν πάλι εδώ. Και μιμήθηκαν όχι την περιστερά του Νόε, όχι το περιστέρι του Νόε που βγήκε και γύρισε, αλλά το κόρακα που δεν επέστρεψε στην Κιβωτό. Ο κόρακας έφυγε, δεν ξαναγύρισε. Αλλά υπάρχει διαφορά μεταξύ κόρακα και εκείνων που εκκλησιάζονται μια φορά το χρόνο και δεν ξαναπατάνε στην εκκλησία. Τεράστια διαφορά. Λοιπόν, και όλα αυτά συνέβαιναν καθόν χρόνων εσυνεχίζοντας η θαλασσοταραχή και εκείνη η κακοκαιρία και χειρότερα καθημερινώς σηκωνόταν η ταραχή καθόλου και καθόν χρόνο αυτή η Αγία Κιβωτός. Η Εκκλησία βρισκόταν στο μέσο της χωρίς τον εξαιρέτως. Τότε που μαζευτήκανε υπήρχε θαλασσοταραχή και η Εκκλησία φώναζε για να έρθουν. Αρέσει, δεν και τέτοια. Θα δούμε τι είναι. Και τους έλκυε προς εαυτήν και παρήχε πολλή ασφάλεια σε όσους κατέφυγαν σε αυτήν. Γιατί αυτή δεν αποκρούει η Εκκλησία εισβολή υδάτων ούτε κυμάτων. Στην Κιβωτό κύματα, νερά, το να απειλεί για να τα ποντίσουν στην Εκκλησία, όχι κάτι τέτοιο. Αλλά τα συνεχείς επαναστάσεις αυτών των αλόγων παθών τον αλόγο παθών αφανίζει το φθόνο και εμποδίζει την απελπισία. Δηλαδή, πες τι λέει εδώ πέρα εσύ που ακούς, αυτό το τελευταίο. Δεν πρόκειται για να εισβάλλουν, λέει, μέσα στο πλοίο την Εκκλησία κύματα, ούτε και να το σκεπάσουν κάτι οι τρικυμίες. Τα πάθη, εννοείται τα πάθη. Τα ανθρώπινα πάθη. Τα οποία τα κατευνάζει η Εκκλησία και τα φέρνει. Τα μαλακώνει. Τα μαλακώνει για να κάνει. Τα νεκρώνει. Μαζεύει και η δική μας προσπάθεια. Και εδώ λοιπόν στην Εκκλησία ούτε ο πλούσιος θα μπορέσει να περιφρονήσει το φτωχό. Πάει πλούσιος και φτωχός. Δεν περιφρονεί ο πλούσιος το φτωχό. Ούτε όταν ακούει ο πλούσιος από τις Θείες Γραφές ότι πάσα σάξ ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτο. Ακούει ο πλούσιος ότι κάθε άνθρωπος είναι σαν το χορτάρι που ξέρετε και κάθε δόξα ανθρώπου σαν το άνθος του χορταριού που πιο γρήγορα φεύγει, πιο γρήγορα. Άλλο το χορτάρι που ξέρετε σιγά σιγά και άλλο το άνθος που μαραίνεται αυθημερό πολλές φορές. Αυθημερώ πολλές φορές. Τα βλέπει, τα λέει αυτά η γραφή στον πλούσιο, το δίνει και τα καταλαβαίνει και το βλέπει με το ίδιο μάτι και το φτωχό. Ισότητα. Ναι. Μην περηφανεύεται. Ο Ισαΐας το λέει αυτό, 40 κεφάλαιο, 6 στίχο. Ούτε πάλι ο φτωχός. Όταν δει άλλον να πλουτεί, ο φτωχός θα περιπέσει στο φθόνο και θα πει εκείνος έχει πολλά, εγώ καθόλου, δεν το πει λέει, μέσα στην Εκκλησία και το πράγμα τουλάχιστον. Ακούοντας κι αυτός άλλον προφήτη που λέγει, μη φοβού, ο Δαβίδ το λέει αυτό, όταν πλουτίσει ο άνθρωπος ή όταν πτυθηθεί η δόξα του οίκου αυτού, ότι ούκ εν το αποθυμίσει και αυτό λείψετε τα πάντα, δεν σκαταβίζεται αυτό η δόξα αυτού. Να το παθείς λέει τον άλλον
να εισπράττει και να αποκτάει πολλά, μη σε στεναχωρεί αυτό το πράγμα. Ούτε όταν πτυθεί η δόξα του. Έχει μεγάλη δόξα. Γιατί όταν πεθάνει, δεν θα πάρει τίποτα από αυτά, ούτε μαζί με αυτόν θα βαδίσει και η δόξα όταν πεθάνει. Όλα αυτά, καπνός και τι άλλο καπαλού ο Ιεροσόστομος, φούσκες που σκάνε στον αέρα του νερού. Διότι τέτοιου είδους είναι η φύση αυτής της ευτυχίας, πλούτου και δόξας. Δεν μετατίθεται στην άλλη ζωή μαζί με εκείνους που την έχουν, δεν συναποδημεί, δηλαδή δεν ταξιδεύει ο πλούτος και η δόξα μαζί με εκείνο που ταξιδεύει για την άλλη ζωή. Αλλά μένει εδώ. Αλλά εξάπαντος χωρίζεται με τον θάνατο και μένει εδώ. Στην εκκλησία λοιπόν και ο πλούσιος και ο φτωχός είναι αυτό που λέει κάπου ο Ισαΐας το λέει. Συμβοσκηθήσετε λύκος με τα άρνας, που λέει εκεί πέρα. Ο λύκος με τα αργή θα βοσκήσει μέσα στην εκκλησία όμως. Έτσι. Λοιπόν. Είναι άπιστος η κρίσης, η απόλαυσης, βέβαια και επικίνδυνη η απόκτηση του πλούτου. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με την αρετή και με την ελεημοσύνη, διότι αυτός ο θησαυρός της ελεημοσύνης μένει απείραχτος. Το μόνο που ακολουθεί τον άνθρωπο μαζί είναι η ελεημοσύνη και της αρετής. Διότι αυτός ο θησαυρός, να είπαμε, και από πού είναι φανερό τούτο, εκείνος που φιλοσόφησε περί του πλούτου αυτού και είπε ότι ου συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού, ο πίσω αυτού, ο Δαβίδ δηλαδή που είπε, δεν τον ακολουθεί το πλούσιο η δόξα στην άλλη ζωή, αυτός ο ίδιος δίδαξε για το θησαυρό της ελεημοσύνης και είπε ότι είναι αιώνιος και απείραχτος θησαυρός, γιατί είπε για εκείνον που δίνει ελεημοσύνη, εσκόρπισε εδώ και τη σπένιση, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Δηλαδή η αρετή της ελεημοσύνης δεν σβήνει ποτέ. Αυτή ακολουθεί τον άνθρωπο μετά, εντός του Θεού. Την τονίζει. Λοιπόν, πες με δύο λόγια, με δύο ακριβώς όσο κατανόησαν εδώ, να έχει και κάποιος από εσάς το λόγο. Κοίταξε, εννοεί ας πούμε ότι στην εκκλησία μέσα, όποιος μπει στην εκκλησία, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ο πλούσιος δεν υπεραίρεται, ο φτωχός δεν αγανακτεί και γιατί? Ενώνει τα πάντα, ας πούμε, η εκκλησία. Γιατί? Διότι η εκκλησία διδάσκει και το φτωχό και το πλούσιο πώς μπορούν να συμβαδίσουν. Εσύ πλούσιο όταν θα πεθάνεις δεν θα πάρεις μαζί σου. Δεν θα πάρεις τίποτα. Τα αγαθά σου, ούτε τη δόξα σου. Ούτε να ζηλεύεις. Και σε εκείνο που πάρει ελεημοσύνη, ότι δεν χάνεται η ελεημοσύνη, αλλά μένει στον αιώνα του αιώνα. Κάνει μια ωραία παρατήρηση παρακάτω εδώ στο Σωστόμος για την ελεημοσύνη. Τι πιο παράδοξο θα μπορούσε να γίνει από αυτό, από την ελεημοσύνη? Σκορπίζεις, κοιτάξεις μαζί σου για πάντα και πολλαπλάσια. Λέει, κάπου αλλού πως το λέει, εκατοντοπλασίωνα λείψετε. Πριν 100 φορές παραπάνω. Το μικρό που δίνουμε εδώ. Τα συλλεγόμενα αγαθά, εκείνη δηλαδή, κάνουν αγώνα για να συγκεντρώσουν πολλά πλούτη, χάνονται. Και τα διαμοιραζόμενα παραμένουν άθικτα. Αυτά που δίνεις στους φτωχούς, άθικτα και παίρνουν και τόκο στην άλλη ζωή. Και είναι πολύ εύλογο, διότι τα μεν διανεμόμενα αγαθά τα δέχεται ο Θεός, η ελεημοσύνη και δέχεται ο Θεός. Πες το, ο ελαιόν. Το φτωχό δανείζει το Θεό. Το φτωχό δανείζει το Θεό. Τα έχει στη τραπεζά το Κύριος. Και κανείς δεν μπορεί να τα αρπάξει από τα χέρια του Θεού. Τα άλλα αποδυσαυρίζονται σε ανθρώπινα ταμεία, όπου υπόκειται εις πολλούς κινδύνους
και για τα οποία δημιουργείται πολύ θόνος και κακολογία. Εκεί όταν πια για το πλούσιο το βλέπουν όλοι με το μάτι γεμάτο φθόνο. Γεμάτο φθόνο. Κατηγορούν ότι τα... Ναι, ναι. Ναι. Και λένε και εις βάρος του. Πώς τα έκανε εκείνα και ούτω κάθεξης. Και μπορεί και να τα κλέψουν κιόλας. Να τα... Υπάρχει και αυτό. Όπως είναι σήμερα. Που ληστεύουν τα σπίτια και ναι. Τα κλέβουν τα πάντα. Τώρα παραγίνεται το κακό. Σκοτώνουν κιόλας. Μου τα έχει δουλειμένα. Λοιπόν. Μία μελής λοιπόν αγαπητέ μου για την εδώ ζωή σου, στην εκκλησία μέσα. Και αν σε ενοχλεί κάποια αθυμία, αθυμία είναι το αντίθετο της προθυμίας. Προθυμία, αθυμία, το είναι κακία, δεν είναι αρετή. Εδώ τρέπεται στην εκκλησία η αθυμία. Μπορείς μπεις μέσα, σηκώνεται και φεύγει. Σε αφήνει και φεύγει η αθυμία. Οι φροντίδες ιδιωτικές δραπετεύουν. Αν σε πολεμούν άλογα πάθη, πονηρά και κακά πάθη, σβήνουν από την αγορά πάλι που πηγαίνεις και τα θέατρα και τις άλλες εξωτερικές συγκεντρώσεις, πολλές φροντίδες και αθυμίες και ψυχικά νοσήματα, σύροντας επιστρέφουμε στην οικία μας. Την αγορά πας και κάθεσαι και κουβαλάς όλα τα κακά που άκουσες εκεί πέρα, σπιτάκι σου μέσα. Ενώ στην εκκλησία, σφουγγάρει και σβήνουνε. Με τη χάρη του Θεού. Όλα με τη χάρη του Θεού. Εάν λοιπόν διέρχεσαι συνεχώς τον καιρό σου εδώ στην εκκλησία, θα αποβάλεις πάντως και όσα κακά απέκτησες έξω από την εκκλησία. Θα φύγουν τα κακά. Όταν όμως συνεχίζεις να φεύγεις από την εκκλησία και όσα αγαθά απέκτησες από την δασκαλία της Αγίας Γραφής, θα τα χάσεις όλος διόλου. Χρειάζεται δηλαδή να πάτε πήγα, άκουσα κήρυγμα ή πήγα στην εκκλησία και μετά πάω εκεί που δεν θα ακούω αυτά που έμαθα στην εκκλησία. Δεν μένουν πια. Χρειάζεται να υπάρχει η ανάλογη προσπάθεια έξω από την εκκλησία, έξω από το χώρο που γίνεται το κήρυγμα. Λοιπόν, και ό,τι είναι αυτά που σας λέγω αληθινά, φροντίσετε μόλις αναχωρήσετε από εδώ, να δείτε αυτούς που ήσαν απόντες από την παρούσα συγκέντρωση και αντιληφθείτε πόση διαφορά υπάρχει μεταξύ της δικής σας ευθυμίας και της απροθυμίας εκείνων. Όταν φύγετε από εδώ, κοιτάξτε έξω αυτούς που δεν είχαν έρθει. Δείτε πόση διαφορά θα υπάρχει ανάμεσα σε εσάς και σε αυτούς. Αλλιώτι και εσείς φεύγετε από εδώ, αλλιώτι και εκείνοι μπορεί να παίξω. Καμία σχέση. Και έχει μια ωραία εικόνα εδώ πέρα, γιατί δεν είναι τόσο ωραία και θελκτική η νύφη που παραμένει στο νυφικό θάλαμο. Μας μιλάει για νύφη, ντυμένη με τάσπρα, λέει δεν είναι τόσο όμορφη και τη μου περιποιηθεί, τη μου φτιάξει, τη μου κάνει μέσα στο θάλαμο όταν γίνεται και την περιποιώνεται και τη φτιάχνουν, δεν είναι τόσο ωραία η νύφη όσο είναι θαυμαστή και ένδοξη η ψυχή η οποία συχνά εμφανίζεται στην εκκλησία. Σύγκριση. Άσπρη νύφη και γεμάτη περιποίηση, αλλά σαν την περιποίηση της ψυχής που γίνεται στην εκκλησία μέσα, δεν είναι δυνατό να είναι. Αναδίδουσα μοίρα πνευματικά, γιατί βγάζει η ψυχή αυτά που παίρνει στην εκκλησία, μοίρα πνευματικά. Γι' αυτό εκείνος που έρχεται εδώ με πίστη και ενδιαφέρον, φεύγει έχοντας λάβει πολλούς θησαυρούς. Βλέπετε που δεν καταλαβαίνουμε και τα πράγματα. Τι άλλα για να συμβαίνει. Να μην καταλαβαίνω ότι στην εκκλησία, όταν γυρίζουμε μετά το τέλος των διευχών και βγαίνουμε έξω, έχουμε λέει πάρει πολλούς θησαυρούς από την εκκλησία. Και μόνον αν ανοίξει το στόμα του, κάποιος,
ευθύς γεμίζει με ευωδία και πλούτο πνευματικό εκείνους που είναι γύρω του. Πηγαίνεις από την εκκλησία, γι' αυτό πάω στη Βηθλεέμ, βγαίνουμε και δεν πιάνουμε τα... Αλλά συνεχίζουμε. Έτσι δεν είναι. Βγαίνουμε και έχουμε συζήτηση πνευματική πάντοτε. Γιατί χάνουμε αυτά που παίρνουμε μέσα από την εκκλησία. Ναι, αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος που και συζητάμε πνευματικά. Είναι αργολογία αυτό που λέμε. Και μόνο αργολογία. Και κατάκριση δεν θα είναι. Όλα τα έχει μέσα. Πού είναι το χειρότερο από όλα τα έχει μέσα. Λοιπόν, άρα βγαίνοντας από την εκκλησία, συνεχίζοντας τον πνευματικό λόγο από το στόμα του καθενός που λέγει λόγους πνευματικούς εκεί μετά την εκκλησία, ευωδία λέει γεμίζει ο άλλος που τον ακούει. Και αν περιπέσει σε άπειρα δεινά ο εκκλησιαζόμενος, αν πέσει σε ταλαιπωρία ζωής, δηλαδή άπειρα δεινά, όλα θα τα υποφέρει προθήμως, αφού λάβει από την Αγία Γραφή πολλές αφορμές υπομονής και φιλοσοφημένης ζωής στο μέλλον. Και όπως εκείνος που συνεχώς στέκει πάνω σε ασάλευτο βράχο, παίζει με τα κύματα της θαλάσσης, έτσι και εκείνος που προσέρχεται συνέχεια στη συνάξη της Εκκλησίας και ως πνευματικό φυτό ποτίζεται με τα θεία ανάματα, είναι σαν να έχει στήσει τον εαυτό του πάνω στο βράχο της ορθής εκτιμήσεως των πραγμάτων. Ναι, νομίζω καταλάβατε, όπως ένας στήκει πάνω σε ένα βράχο και πέφτουν τα κύματα και εκείνος παίζει και διασκεδάζεται όλα τα κύματα να σπάνε στο βράχο επάνω, έτσι και εκείνος που εκκλησιάζεται, τα κύματα, δηλαδή θα λέγαμε ταλαιπωρίες, δεινά της ζωής, τα πάθη. Και τα πάθη, όπως είπε προηγουμένως, τα βλέπει να σπάνε χωρίς να τον ενοχλούν. Γιατί μαθαίνει μέσα από τις γραφές πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα οποία συναντά τα δεινά της ζωής του. Δεν θα εγμαλωτιστεί από κανένα από τα ανθρώπινα πράγματα, αφού καταστήσει τον εαυτό του ανώτερο από κάθε προσβολή βιωτικών πραγμάτων. Εκείνος που πλησιάζεται κάθε φορά παίρνει από τον εκκλησιασμό του και από ιερές συνάξεις, όπως εμείς εδώ πέρα, δύναμη ώστε να μην προσβάλλεται από τα βιωτικά πράγματα, από τα πράγματα της ζωής που ζει. Και όχι μόνο από την προτροπή, αλλά και την προσευχή και την πατρική ευλογία του ιερέως και την κοινή σύναξη και από την αγάπη των αδελφών και από πάρα πολλά άλλα, αφού καρποθεί ωφέλεια και ψυχική ικανοποίηση, τότε αναχωρεί προς το σπίτι του κουβαλώντας άπειρα αγαθά. Όλα αυτά τα παίρνει από την εκκλησία. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε το νου μας εκεί μέσα που βρισκόμαστε, στην εκκλησία, να ακούμε εκείνα που λέει ο Ρέας και οι ψάλτες, τα τροπάρια, γιατί είναι γεμάτα από πνευματικά αγαθά, τα οποία τα καρπώνεται η ψυχή και ωφελείται. Βλέπετε λοιπόν πόση ευλογία θα απολαύσετε σήμερα εσείς, μιλάει στο εκκλησίασμα, και πόση ζημιά αντίθετα θα υποστούν αυτοί που είναι μακριά από τη σύναξη αυτή. Διότι εσείς θα αποχωρήσετε αφού λάβετε μισθό μαρτύρων. Ας το προσέξουμε και το πράγμα. Λέει, ήταν η εορτή του Αγίου Λουκιανού και ο λόγος που θα ακούσουμε παρακάτω είναι εγκόμιο για τον Άγιο Λουκιανό. Εσείς λοιπόν που ακούτε για τον Άγιο Λουκιανό θα έχετε μισθό μάρτυρος. Τόση είναι η πληρωμή. Να παίρνουμε μισθό μάρτυρος μέσα στην εκκλησία, από τα τροπάρια, από όλα ό,τι ακούμε. Διότι μισθό μαρτύρων, εκείνοι δε εκτός του ότι θα στερηθούν αυτού του κέρδους, θα υποστούν κι άλλη ζημιά, συσσωρεύοντας πολλών φροντίδων σκουπίδια εκ των ανωφελών απασχολήσεων. Αυτοί θα μαζέψουν σκουπίδια από τις βιωτικές φροντίδες.
και λέγει γιατί μισθώ μαρτύρων, και τι λέει ο Κύριος, ο δεχόμενος προφήτη, μισθώ προφήτη λείψατε. Ο δεχόμενος, τι λέει, μάρτυρα, μισθώ μάρτυρος λείψατε. Δεν το λέει ο Κύριος αυτό, αλλά το λέει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο δεχόμενος δίκαιων, ναι, εις όνομα δικαίου μισθών δικαίου λείψατε. Έτσι και ο δεχόμενος τον μάρτυρα, ως μάρτυρα θα λάβει την αμοιβή του μάρτυρος. Τελείωσε. Δηλαδή τι εξηγεί εκεί πέρα. Δηλαδή τι εννοεί ακριβώς εκεί πέρα. Το εξηγείς. Δεν μιλάω εγώ. Κοίταξε. Δηλαδή θα μαρτυρήσει. Όχι. Πάμε στην εκκλησία. Και γιορτάζει όπως εδώ ο Άγιος Λουκιάνος. Και με αυτόν τον τρόπο τιμάμε τον μάρτυρα του Κυρίου στην εκκλησία μέσα. Και λέει, τον τιμάς, λοιπόν πληρωμή, μάρτυρος θα είσαι και εσύ, δηλαδή θα σε πληρώσει ο μάρτυρας και ανάλογα και εσύ θα πράξεις και θα τιμηθείς στην άλλη ζωή και από τον μάρτυρα και από τον Κύριο. Μισθό μάρτυρος θα έχεις. Όμως και με το δίκαιο δηλαδή, το ίδιο πράγμα. Το, βέβαια. Πες μου ποιο φίλο έχεις, ο ποιος είσαι. Το κατάλαβες μήπως. Θα πληρωθείς. Γιατί ετοίμησες στον Άγιο. Ναι. Και μόνο που τιμάμε τον Άγιο, ο Άγιος μας πληρώνει. Ναι. Αυτή είναι η τιμή που μας κάνει. Πρέπει να πηγαίνουμε στον Άγιο ή μπορούμε μονάχα και δια προσευχής, ας πούμε. Δηλαδή, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, να ρωτήσω, γιατί λέει κάποιος, τι πάστορα στον Άγιο Ραφαήλ, με τη λύνη. Κάνε την προσευχή σου, έδωσε μια εκκλησία στον Άγιο Ραφαήλ και τέλειωσες. Όχι. Μετράει ο κόπος, μετράει και τα άλλα στα πέι που βάλεσαι, είτε έξοδα, είτε οτιδήποτε άλλο. Και όλα αυτά μετράνε. Αλίμονο. Για να υπάρχει το ιερό προσκύνημα και να φανερωθεί εκεί, τόπος του Αγίου είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Συνά ανέβηκε ο Μωυσής. Πας και πληρώνεις εκεί πάνω, στο όρος είναι. Ή όχι. Δεν πληρώνεις το όρος είναι που πήγες, δεν πληρώθηκες. Στο Συνά πήγες. Δεν πληρώθηκες. Από το, όχι, είναι καλά. Θα βάλει το όρος. Ο μισθός πήρα μόνο και προσκύνησα το χέρι της Αγίας Εκατερίνης ζωντανό. Τι άλλο θες από αυτά. Και το βουνό πατά, δεν είναι λίγο. Λέει, αισθάνεσαι δέος πάνω από εσύ. Πανέσαι μου, είχα πει. Εγώ δεν ανέβηκα επάνω. Α, δεν πήγες επάνω και πάνω. Γιατί δεν ήταν. Έλεγε ο Αΐδημος. Ναι, είναι 3.000 καλοπάτια. Ανέβηκα πάνω, λέει. 3.000, δεν είχε 6 ώρες. Νόμιζα πως βρισκόμουν, δεν ξέρω πού. Ναι, ναι. Είχε μεγάλη ομορφιά και έγκλειθε εκεί. Εβέλε. Εβέλε τόσοι χιλιάδες άνθρωποι. Ναι, ναι. Πληρώνεσαι με το παραπάνω όποιον Άγιον και ατιμάς. Και εφόσον είναι μάρτυρας, θα πάρεις μισθό από το μάρτυρα. Μισθό μάρτυρος θα πάρεις. Λοιπόν. Γι' αυτό οι Άγιοι όταν μαρτυρούσαν και παρακαλούσαν τον Θεό προσευχή, λέει όσοι τιμούν τη μνήμη μου, ας πούμε, να έχουν αυτό το καλό. Το διαβάζεις στο Συνεξάρι. Ας πανηγυρίζουν τη μνήμη μας. Διαβίους Αγίων. Τιμάς τον Άγιο, θα σε τιμήσει και ο Άγιος αναλόγως. Αναλόγως. Ο Δέος Χρυσόστομος λέει, το τιμάμε και με το να βαπτίσουμε το παιδί μας, δίνοντας το όνομά του. Και γράφει το εξής χαρακτηριστικό. Δίνοντας το όνομα ενός Αγίου στο παιδί, είναι σαν να έχεις τον ίδιο τον Άγιο μέσα σου. Η τιμή, να δώσεις το όνομα στο παιδί σου. Για να θυμάσαι τον Άγιο. Είναι ο Άγιος μέσα στο σπίτι σου. Ναι. Με αυτό τιμάς τον Άγιο. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν. Βλέπετε. Ναι. Υποδοχή δε μάρτυρος είναι το να μεταβεί κανείς στη σύναξη. Είναι σαν να υποδεχόμαστε, λέει, το μάρτυρα, τον ίδιο όταν πάμε στην εκκλησία που γιορτάζει. Και λέει, η υποδοχή δε μάρτυρος είναι το να μεταβεί κανείς τη σύναξη που γίνεται κατά τον εορτασμό της μνήμης εκείνου. Πάμε στην εορτή του και λέει, με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να του κάνουμε υποδοχή του Αγίου, του μάρτυρα ή του Αγίου που γιορτάζει. Το να ακούσει την εξιστόρηση, το βίο του δηλαδή, των άθρων του, το να θαυμάσει εκείνα τα γεγονότα από το μαρτύριό του, που
ο ίδιος έζησε, το να γίνει ζηλωτής, βλέπεις τα γεγονότα και τα μαρτύρια που πέρασε και λες, Θεέ μου, και εγώ θέλω, γίνεσαι ζηλωτής του Αγίου. Να γίνει ζηλωτής της αρετής του και να διηγηθεί σε άλλους τα ανδραγαθήματα του Αγίου, αυτά αρμόζουν για τη φιλοξενία των μαρτύρων. Μπορείς να σας έχεις, δεν τη διάβασα. Λέει, παρακολουθούμε τα κατορθώματα του Αγίου από την εξιστόρηση του βίου του. Θαυμάζουμε την ανδρεία του Αγίου, μιμούμεθα την αρετή του και έτσι διηγούμεθα και εμείς τους άλλους αυτό που εμείς ακούσαμε στη σύναξη του Αγίου. Και αυτό σημαίνει ότι του κάνουμε μια θαυμάσια υποδοχή του μάρτυρα που τον εορτάζουμε την ημέρα εκείνη. Αυτό κάνουμε. Κατάλαβες αυτό το πράγμα. Χθες λοιπόν, προσέξτε τώρα εδώ πέρα. Χθες λοιπόν ο δεσπότης μας με κεφαλαίο ο Κύριος διείδατο σε βαπτίστη. Ήτανε Θεοφάνεια φαίνεται. Και την επόμενη μέρα ήτανε του Αγίου Λουκιανού. Σήμερα ο δούλος βαπτίζεται δι' αίματος. Ο Κύριος μπήκε στο νερό και τον βάπτισε ο Ιωάννης. Ο Άγιος Λουκιανός μαρτύρησε την επόμενη μέρα του βαπτίστη του Κύριος, την επόμενη μέρα βαπτίστηκε ο Κύριος. Ο ένας λέει με νερό και ο άλλος με το αίμα του βαπτίστηκε. Χθες άνοιξαν οι πύλες του ουρανού στη βάψη του Κυρίου και ανοίχτηκαν οι ουρανοί, λέει ο Ευαγγελιστής, και κατέβηκε το Άγιο Πνεύματο και η φωνή του Θεού ακούστηκε. Χθες άνοιξαν οι ουρανοί. Σήμερα, που γιορτάζει ο Άγιος Λουκιανός, καταπατήθηκαν οι πύλες του Άδου. Καταπάτησε ο Άγιος δηλαδή τις πύλες της κολάσεως του Άδου. Εκεί που βασιλεύει ο θάνατος. Μην απορείτε που ονόμασα το μαρτύριο του Αγίου βάπτισμα. Ο μάρτυρας όταν είναι αβάπτιστος είναι πολύ ανώτερο το μαρτύριο από το βάπτισμα στο όνομα της Αγίας Τριάδος, αφού θυσιάζεται στο όνομα του Κυρίου και χύνει το αίμα του. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός στον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Πες το. Που λέει δίναστε πει το ποτήριο ενώ εγώ πίνω και το βάπτισμα εγώ βαπτίζομαι, βαπτιστή, ναι. Εννοείται αυτό το μαρτύριο. Αυτό εννοεί. Το βάπτισμα. Αυτό είναι. Που υπέμεινε ο Χριστός στο Σταυρό τα πάθη, σου λέει θα υπομείνετε και εσείς αυτό το βάπτισμα. Είναι ανώτερο από το βάπτισμα. Ναι. Πολύ ανώτερο. Αυτό δεν μολύνεται. Όχι, μετά δεν υπάρχει μόλι. Θυσία στη ζωή του. Το άλλο το μολύνουμε. Έχει το αίμα του. Δεν το άλλο. Ναι, μαζεύουμε στη ζωή. Μεγαλώνουμε, μα το μολύνουμε πιο πολύ. Ναι. Ενώ αυτό είναι το μόνο βάπτισμα που δεν μολύνεται πλέον. Μάλιστα. Διότι και το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν. Με αυθονία χάριτος γίνεται απαλλαγή των αμαρτημάτων και με θαυμαστό και παράδοξο τρόπο καθαρίζεται η ψυχή του μάρτυρα που θυσιάζεται και γίνει το αίμα του. Όπως λέει οι βαπτιζόμενοι λούονται εις το είδο, έτσι λούονται εις το ίδιο αίμα τους οι μάρτυρες. Πλήσιμο το ένα, πλήσιμο και το άλλο. Θα έχουμε υπόψη μας. Πράγμα που έγινε και με τον Άγιο Λουκιανό. Φαίνεται βαπτίστηκε στο αίμα του μέσα. Δεν είχε βαπτιστεί προηγουμένως και καθαρίστηκε μια για πάντα. Λοιπόν, αλλά όμως πριν από το μαρτύριο είναι ανάγκη να μιλήσω για την πανουργία του διαβόλου. Αφού αντιλήφθη ο διάβολος ότι ο μάρτης περιφρόνησε κάθε είδος τιμωρίας και βασανιστήριων, τον απήγησε ο άρχοντας με κάθε είδος τιμωρία και βασανιστήρια και ούτε με τον ανάψει καμίνι, ούτε με το να σκάψει βάραθρο, ούτε με το να ετοιμάσει το τροχό, ούτε με το να ανυψώσει σε ξύλο, ούτε με να τον ρίξεις στους κρυμνούς. Και η σταθυρία κατόρθωσε να επενικήσει το φιλόσοφο φρόνημα του μάρτυρα. Το ένα, το άλλο, δεν του λύγησε το φρόνημα που είχε δώσει στο μυαλό μέσα, την δύναμη της ψυχής, δεν του λύγησε. Επενόησε άλλο. Σου λέει ούτε με εκείνο. Θα σε φτιάξω εγώ, λέει ο άρχοντας.
επενώνει σε άλλο. Πιο βαρύ για να τον εκδικηθεί. Και περιήρχεται, ερχόταν γύρω-γύρω και ζητούσε να βρει τιμωρία ο άρχοντας. Η οποία ταυτόχρονα να είναι πολύ δρυμία. Δρυμία σημαίνει πολύ σουχτερία, την πούμε έτσι. Έτσι. Που με το άκουσμά της να λυγίζεις η τιμωρία. Και πολύ μακράς διαρκείας. Και άσχημη τιμωρία, βαριά, και να έχει μήκος, να μην την αντέχει. Επειδή δε οι μένα αφόρητες κολάσεις τερματίζουν σύντομα, δηλαδή σου λέει σηκώβω το κεφάλι, τερματίζει γρήγορα, σε ρίνω στη φωτιά, καίγεσαι και τελειώνεις. Ή σε βάζει το τροχό, σε φέρνει γύρω γύρω, σε μια μέρα τελειώνεις. Σκέφτηκε μια τιμωρία που να είναι και πολύ βαριά και ασήκωτη, αλλά και να έχει και μήκος. Να βαστάει ημέρες. Φρόντισε να έβρει τιμωρία που να έχει και τα δύο αυτά. Και μάκρος και να είναι και άσχημη και βαριά. Τι κάνει λοιπόν ο Δήμιος? Καταδικάζει τον Άγιο στον διαπίνης θάνατο. Στο θάνατο, πείνα. Πώς το λέμε αλλιώς? Λοιμός, αλλά ακούσιος εδώ. Ναι. Που βάλει ο άλλος. Δηλαδή μην του δίνει να φάει τίποτα. Ναι. Συ όμως όταν ακούς για θάνατο εκπίνεις, μη θεωρήσεις ως ασήμαντο το λεγόμενο. Διότι από όλα τα είδη του θανάτου, αυτός εδώ είναι ο χειρότερος. Ναι. Που πείνα, 1, 2, 3, 5, 10 ημέρες. 30, 40. Αλλά για προσέξτε, δείτε τι άλλο έκανε για να το κάνει να αισθανθεί την πείνα όσο δεν παίρνει άλλο. Και οι μάρτυρες όσοι δοκίμασαν είδαν ότι είναι ο χειρότερος ο θάνατος της πείνας. Ήρθε ποτέ να μην τον γνωρίσουμε εμείς. Καλώς λοιπόν διδαχτήκαμε να προσευχόμεθα να μην εισέλθουμε εις πειρασμό. Να μην γνωρίσουμε το θάνατο από την πείνα. Γι' αυτό μη σε ενέχεις ημάς εις πειρασμόν, λέμε στο πατέρι μου, του Κυρίου. Καλά λοιπόν το λέμε. Διότι η πείνα, σαν Δήμιος, ξέρεις τι είναι ο Δήμιος, Δημήτρη. Ναι. Και εσύ το ξέρεις τι είναι ο Δήμιος. Ναι. Αυτός που σε μαστιγώνει, που σου κόβει το κεφάλι, Δήμιος. Ναι. Σαν Δήμιος που κάθεται μέσα στα σπλάγνα, καταξεσχίζει από παντού, κατατρώγοντας το σώμα, χειρότερα από κάθε είδος φωτιάς και θηρίου. Είναι πολύ πιο χειρότερο. Είπαμε, φωτιά σε στέλνει γρήγορα. Το θηρίο σε τρώει. Αυτό όμως λίγο και υποφέρεις. Χειρότερο, λέει, από κάθε είδος φωτιάς και θηρίου. Παρέχοντας πόνο συνεχή και ανίποτο. Αρρώστη που δεν γιατρεύει. Ε? Αρρώστη που δεν γιατρεύει. Ναι, μα εκεί δεν είναι... Και για να αντιληφθείτε πόσο φοβερό πράγμα είναι η πείνα, για να καταλάβουμε εμείς πόσο φοβερό πράγμα είναι, μάθε ότι πολλάκι σφάγανε μανάδες και αυτά τα παιδιά τους. Συγκυρώ πείνα. Ναι, ναι, ναι. Για ποιο το κάνεις το... Πες το. Πώς το λένε. Στο Μεσολόγγι. Τα Ρωσία, από ό,τι ήταν. Αεροσόλυμα. Ήτανε... Στα αεροσόλυμα σφάξανε... όταν είχαν περιτριγυρίσει οι εχθροί τα αεροσόλυμα και δεν είχαν να φάνε οι κάτοικοι μέσα που ήταν αεγμάλωτοι, μια μάνα έχει σφάξει το παιδί τη, το είχε ψήσει και το έτρωγε. Και από τη μυρωδιά μπήκαν μέσα οι στρατιώτες. Και λέει, δώσε μας και εμάς κανένα να φάμε. Τι κάνεις? Και δείχνει ότι ήταν το παιδί. Και πάει και δίνει το υπόλοιπο μισό που είχε αφήσει να φάει άλλη ώρα. Η πείνα τα κάνει αυτά, λέει ο Χρυσόστομος. Σε κάνει, και το αυτό λέει εδώ πέρα. Λέει, πολλές φορές μητέρας φάγανε και αυτά τα παιδιά τους. Γιατί δεν μπόρεσαν να υποφέρουν του κακού τούτου της πείνας, την τυραννία. Αυτή που κάνουν απεργία πείνας, δηλαδή τι είναι? Αυτό είναι αυτοκτονία. Σαν αυτοκτονία. Δεν είναι για τον Κύριο. Όχι, λέει, πώς το αντέχουν, δηλαδή, νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο πολύ φρικτό. Μετά από λίγο καιρό πεθαίνουν. Δεν τους αφήνουν και όλες. Δεν κάνουν πολύ καιρό. Λοιπόν, αρχίζει, τρώνε μετά. Αυτήν δε τη συμφορά, ναι, τη
το θάνατο από την πείνα δηλαδή, ο προφήτης διηγώντας, ο Ιερεμίας, την έλεγε ως εξής: χέρια γυναικών που πρέπει να ξεχωρίζουν τα χέρια των γυναικών για την αγάπη και την εσπλαγνία, έψαν τα παιδιά τους. Χέρια γυναικών, που οι γυναίκες είναι ευαίσθητες, που έχουν αναπτυγμένη τη φιλοστοργία επάνω, έψαν τα παιδιά τους. Αυτό το γεγονός αναφέρει εδώ πέρα. Για να δείξει ότι η πείνα δεν υποφέρεται. Και να είναι σε μήκος. Αυτό έκανε ο τύρανος. Ήθελε να είναι σε μήκος. Πώς δεν ήξερα, θα είναι σε ένα μήνα, σε δεκαετία. Αυτά που γέννησαν οι μητέρες τα έφαγαν. Προσέξτε το καλά. Και η κοιλιά των ανάδρων που έφαγαν τα παιδιά έγινε τάφος. Αφού τα φάγανε, έγινε και τάφος παράλληλα η κοιλιά. Και το νόμο της φύσεως υπερίσχυσε η πείνα. Και ακόμα λέει, τι λέει ο νόμος της φύσεως? Πεινάς, θα φας. Η πείνα δεν αντέχεται. Εδώ, τόση δύναμη είχε, λέει, ότι ξεπέρασε ακόμα και τη φύση, και η φύση λέει, μαμά, να θυσιάσει και να φάει το παιδί. Πω, 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 ποτέ δεν γίνεται αυτό. Αυτό λέει ο νόμος της φύσης. Εδώ ήρθε μανάδες και σφάξα τα παιδιά και τα φάει. Νίκησε δηλαδή η πείνα και το νόμο της φύσης. Πρέπει να δείξει πως υπέμεινε ο Άγιος όλα αυτά. Ναι. Και μάλιστα όχι μόνο της φύσεως, αλλά και αυτής της τελείσεως έγινε, νίκησε η πείνα. Ενώ δεν μπόρεσε να κατανικήσει τη γενναιότητα του Αγίου τούτου. Η πείνα δεν μπόρεσε να νικήσει τον Άγιο. Ενώ και τη φύση την παραβίασαν επειδή πεινάγανε μανάδες, εδώ τον Άγιο δεν τον νίκησε η πείνα. Και ποιος δεν θα εκπλαγεί ακούντας αυτά, παρά ταύτα, εν τούτης δηλαδή, τι είναι δυνατότερο από τη φύση? Ερώτημα. Τι είναι δυνατότερο από τη φύση? Η πίστη μου. Ε? Η πίστη. Να υπάρχει. Ναι. Ναι. Μόνο. Κάνει το ερώτημα για να καταλάβουμε ότι από τη φύση ανθρωπίνως δυνατότητα δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Δεν είναι και τη φύση. Γι' αυτό αλλού λέει, όπου ο Θεός βούλεται, κάθε φύση ως τάξη. Όπου ο Θεός θέλει, η φύση κάνει πίσω. Τι δε πιο ευμετάβλητο από τη θέληση? Η θέλησή μου είναι σταθερή πάντοτε. Εύκολα αλλάζουμε. Εύκολα. Λέει, πιο ευμετάβλητο, που να αλλάζει πιο εύκολα, υπάρχει από τη θέληση. Αλλά για να μάθεις ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο ισχυρό από το φόβο του Θεού, πάνω απ' όλα και πιο δυνατό, πιο κρατεό, είναι ο φόβος του Θεού. Η θέληση αποδείχθηκε πιο ισχυρά από τη φύση και μητέρας μεν δοκίμασε για το μητρικό φίλτρο, το δε Άγιο τούτο, τον Άγιο Λουκιανό, δεν μπόρεσε να τον ανατρέψει. Να τον τουμπάρει, η φύση δεν μπόρεσε να τον τουμπάρει τον Άγιο. Ούτε τα βασανιστήρια φάνηκαν ανώτερα από το φιλόσοφο φρόνημα του Αγίου. Είχε τέτοιο κατασκευασμένο το μυαλό με το φόβο του Θεού, ώστε αδυνατούσε η φύση να νικήσει τον άνθρωπο. Ούτε η τιμωρία δάμασε την ανδρία αυτού, αλλά εκείνος παρέμεινε πιο σκληρός και από το διαμάντι, γιατί εντρυφούσε, ήταν ευαλμένος μέσα στα αγαθά και τις ελπίδες του Παραδείσου. Ήταν έτοιμος για μαρτυρικούς αγώνες και είχε αρκετή παρηγοριά. Βοήθεια δηλαδή. Άλλωστε γνώριζε καλά και τον Παύλο που φώναζε «Εν λοιμό και δίψη, εν ψύχη και γυμνότητη». Ο Παστολός Παύλος λέει, εγώ κάθε μέρα είμαι, λέει, και στο λοιμό, στην πείνα δηλαδή, και στη δίψα, ναι, και στο κρύο και στη γύμνια. Δηλαδή αυτό σημαίνει νικητής το νόμο της φύσεως. Δεν του κάνανε τίποτα. Και λέει συνέχεια ο Παστολός Παύλος, άχρη τη άρτη ώρα και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα. Μέχρι τη στιγμή που σας γράφω την επιστολή αυτή στους Κορινθίους, λέει και πεινάμε.
πεινάω εγώ Απόστολος, πεινούσε. Και διψάω και είμαι γυμνός και τη στρώω εδώ, στο κόλαφο, σαρπάζω. Γιατί γνώριζε, ναι γνώριζε καλά, ότι ούτε και πάρτο μόνο ζήσεται άνθρωπος, ότι δεν ζει άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά με παντήρι ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Του Θεού ο λόγος είναι ανώτερος όλων και κρατάει τον άνθρωπο χωρίς να πάθει τίποτα. Όταν είδε λοιπόν, πάμε τώρα στον Άγιο, ο μυαρός δαίμον, ο διάβολος, που είναι μυαρός, ότι ο Άγιος δεν υποχωρούσε σε τόση βία βασανιστήριων, έκαμε πιο φοβερά τα βασανιστήρια. Δηλαδή, γιατί αφού έλαβε η δολόθητα, ξέρεις ότι το δολόθητο είναι τι είναι. Ε, εσύ το ξέρεις. Η θυσία που κάνουν στα είδωλα, τα ζώα που θυσιάζανε στα είδωλα. Βάζανε ζώα, οι δολοράτρες, ανάβανε φωτιά, τα κάνανε κομμάτι και τα ψήνανε. Και τα τρώγανε. Τρώγανε τη δολόθητα. Αυτά λέγονται αυτά που δηλαδή προσφέρανε θυσία στα είδωλα, στο δαίμονα κατά έναν τρόπο. Μετά τα τρώγανε. Λοιπόν, τι έγινε τώρα εδώ, έλαβε λέει ο δαίμονας η δολόθητα. Και τι έκανε, και γέμισε την τράπεζα με αυτά, για ένα τραπέζι. Μπροστά στον Άγιο. Και μακριά ο Άγιος, μπροστά του τα ψημένα κρέατα, ετοίμασε να τοποθετηθούν μπροστά του. Για να μπορέσει η δύναμη της εξουσίας, ποιας εξουσίας. Τη πείνα, η πείνα για εξουσία. Σε τυρανάει, θα το κάνεις με το ζόρι, θες δεν θες. Το καταλαβαίνεις τι. Λέει η δύναμη της εξουσίας της πείνα. Δεν υπάρχει πιο ισχυρό από την πείνα. Δεν υπάρχει πιο ισχυρό. Τρώγανε ποντίκια, λες εσύ, είπε οι μεσολογίτες, το πες ποιος το. Ναι. Σε κάνει να τρώσει γάτες και ποντίκια και σκυλιά. Λέει, αυτή είναι η εξουσία που λέει εδώ πέρα, η πείνα. Ναι. Να χαλαρώσει την ευτονία της προθυμίας. Να χαλαρώσει την προθυμία που είχε για να μην φάει. Διότι δεν εκμαλωτιζόμαστε τόσο από την επιθυμία των πραγμάτων που μας δελεάζουν όταν δεν φαίνονται. Δηλαδή, ψήνει ένας στην πλατεία του Κοροπιού κρέας. Πεινάμε εμείς. Το μυριζόμαστε. Όχι, δεν μας ολοκλεί. Αλλά άμα το έχει μπροστά σου και πεινάς, εκεί πια λυσάς. Αυτό είναι πιο μεγάλο μαρτύριο. Αυτό το μαρτύριο, και αυτό λέει μεγάλο μαρτύριο. Δεν υπάρχει χειρότερο. Του λέει, τα έβαλε στο τραπέζι ψημένα, θα λέγαμε και μασκοβολημένα. Βέβαια, σίγουρα. Τι σημαίνει να φάει δολόθητα. Είναι σαν να προσκυνούσε το δέαμα, τα είδωλα. Θα φάω κι εγώ, αρκετά να διπίζω. Λοιπόν, γιατί ναι, δεν εγματιζόμαστε τόσο από την επιθυμία των πραγμάτων που μας δελεάζουν όταν δεν φαίνονται, όσο όταν αυτά είναι εκτεθειμένα στα μάτια μας. Σίγουρα, ναι. Γιατί ευκολότερο θα μπορούσε να νικήσει κανείς την προστασία γυναίκας επιθυμία όταν δεν βλέπει ωραία γυναίκα. Πιο εύκολα νικάς, παρά όταν συνεχώς παρατηρεί τη γυναίκα. Πιο εύκολα πέφτει να τη βλέπεις όλο ένα και πιο δύσκολα όταν είναι η γυναίκα δεν τη βλέπεις καθόλου. Σε αυτό το θέμα έχει γίνει ένας λόγος τότε με τον Άγιο Χρυσόστομο, που αυτό που λέμε ότι όποιος σε βλέψει γυναική και επιθυμήσει αυτή, και λέγανε ας πούμε τότε Άγιοι ότι πράγματι είναι μοιχεία, άλλοι λέγανε ότι δεν είναι. Και ο Άγιος Χρυσόστομος για να αποδείξει ότι δεν είναι το ίδιο, έπιασε λέει κάλεσε αυτούς τους άρχοντες και τους έκανε τραπέζι. Έβαλε λοιπόν από όλα τα ωραία φαγητά και στα τραπεζιά τους. Λοιπόν, την ώρα που ήταν να πιάσουν ένα τρώνε, στοπ λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, πάρτε τα φαγητά. Ήρθαν οι υπηρέτες, πήραν τα φαγητά, τους λέει, τι πώς το βλέπετε το πράγμα, φάγατε, χορτάσατε, λέει όχι, δεν προλάβω. Το ίδιο λέει είναι και αυτό. Εφόσον δεν έπραξες την αμαρτία σαρκικός, δεν είναι το ίδιο όπως την κάνεις με το νου. Βέβαια. Είναι βέβαια. Αμαρτία μένα. Είναι διπλή αυτή. Η συγκατάθεση του νου και η πράξη. Είναι μόνο το νου. Παρασύρεις κι άλλον. Αλλά δεν τα φάγατε. Παρασύρεις κι άλλον. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, αλλά όμως ο δίκαιος, ο Άγιος Λουκιανός, διέλυσε και αυτή την ενέδρα. Και εκείνο που νόμιζε ο διάβολος ότι θα χαλαρώσει την αδρία του Αγίου, τούτο περισσότερο τον προετοίμασε
στους αγώνες του. Γιατί όχι μόνο δεν έπαθε τίποτα από τη θέα των υδροθήτων, αλλά και περισσότερο τα απεστρέφεται και τα μισούσε. Όταν τα είδε, τα μισούσε περισσότερο, λέει. Και αυτό που παθαίνουμε εμείς με τους εχθρούς μας, που όσο περισσότερο τους βλέπουμε, τόσο περισσότερο τους μισούμε και τους απεστρεφόμαστε, όταν βλέπεις ένα που σου ταράζει, ταράξει το ίδιο το καλά τη ζωή, λέει ο εξώστομος, μπροστά μου βγήκε. Δεν θες, το ίδιο έπαθε και ο Άγιος. Δεν το βλέπεις όμως, δεν σου. Σαν εχθρό έβλεπε αυτά που του βάζει ο διάβολος μπροστά. Ναι, λοιπόν, γιατί περισσότερο όσο την έβλεπε, τη μισούσε και την απέφευγε και η συνεχής θέα του παρήχε περισσότερο μίσος και αποστροφή προς τις στροφές που είχε μπροστά του. Όσο τα έβλεπε, τόσο τα μισούσε, τα συγγενότανε. Και ενώ εντός του η πείνα του φώναζε δυνατά και τον προέτρεπε να δοκιμάσει από τα φαγητά που είχε μπροστά του, του φώναζε «Φάε! Φάε!» μέσα η πείνα. Να δοκιμάσει από τα προκείμενα φαγητά, ο φόβος του Θεού του απομάκρυνε τα χέρια και τον έκανε να λησμονήσει και αυτή την ανάγκη της στροφής. Ήταν πιο δυνατός ο φόβος του Θεού που είχε μέσα του. Βέβαια είναι μεγάλη καλλιέργεια. Δεν αποφύγεται αυτό. Ναι, είναι δηλαδή φόβος, αγάπη Θεού. Αυτό είναι. Είναι αυτό που λέει ο Παΐσιος σε ένα βιβλίο του μέσα. Αγάπη και φόβος το ίδιο. Ναι, ναι, είναι θείος έρος. Είναι φόβος, και, ας πούμε, ότι φοβάσαι. Όπως διάβαζα σήμερα σε ένα βιβλίο ο Ορθόδοξη Μάρτυρας, λέει ότι είναι θείο δώρο το μαρτύριο. Δηλαδή το να μαρτυρήσω στο όνομα του Κυρίου, του Αγίου Θεού, είναι δώρο θεϊκό. Από μονάχοι μας δεν τα αντέχουμε αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Ο Κύριος βλέπει, ο Κύριος δίνει το δώρο και ο Κύριος καλεί. Θυμήθηκε, λέει ο Άγιος, την ώρα εκείνη το τραπέζι των τριών παιδών. Τα άρχισαν στο καμίνι μέσα, οι οποίοι νέοι συνηφθέντες και όντες έρημοι πάσης προστασίας. Οι Άγιοι της Πέδας και πει να βγοδρώσω ως Θεό. Πιθανίλ. Ναι, ναι. Τον νόμο δεν παρέμεισα. Τους πρόδωσε η προσευχή νομίζω αυτούς. Ναι, αυτοί τρώγανε ας πούμε σπέρματα. Δεν τρώγανε κρέατα του Δαβογονόσορ που τους έστελνε λέει τρόφιμα ας πούμε από το τραπέζι του βασιλέως. Ναι. Και αυτοί παρακάλεσαν τους υπηρέτες να μην τους δίνει τα φαγητά, αυτοί ήταν Εβραίοι και δεν τρώγανε τα κρέατα. Τους απαγόρευε ο νόμος. Ναι. Εμάς θα μας δίνεις ας πούμε όσπρια. Καραμολισμένα. Σπέρματα, ναι. Τέτοια. Ναι. Σου λέει ο υπηρέτης όμως δεν ήθελε. Διότι λέει θα δυνατήσετε γιατί όταν βγονόσο τους είχε άρχοντες και ήθελε να είναι λαμπρή και τρυφερή ας πούμε για να, μην, να είναι όμορφη. Ναι. Και αυτή σου λέει αν φάτε αυτά τα φαγητά, τα νερόβραστα που λένε σήμερα, θα δυνατήσετε. Και θα σου πάρει το κεφάλι μένα ο βασιλιάς. Ναι. Λέει φέρτε μας εμάς, δίνε λέει τα τρόφιμα αυτά στους άλλους και εμάς φέρτε μας αυτά που σου λέμε. Και αν λέει 10 μέρες ας πούμε δεις ότι έχουν κάποια αλλίωση πάθη, τότε να μας τα πάρεις και να μας δεις τα φαγητά του βασιλέως. Και μετά τους έφερε, λέει αυτός μόλις ήταν πιο λαμπρότεροι αυτοί από τους άλλους. Γι' αυτό που λέει λαμπρότερους αφροδιέτους αναδείξας. Που λέει του τη πέδα. Ναι, αυροδιέ του. Αυροδιέ του. Σαν να τρώγανε, α πούμε, αυρά. Πώς τα λένε, τα καλύτερα φαγητά. Και ήταν πιο όμορφη αυτή και πιο ζωηρή από του άλλου που τρώγανε τα καλά φαγητά. Θεού το έργο έχει και πληρωμή. Λοιπόν. Ενώ οι νέοι εκείνοι, αν και οδηγήθηκαν σε χώρα βαρβαρική, οι Άγιοι τη πέδα, οδηγήθηκαν εγμάλωτοι σε χώρα βαρβαρική, υπήρχαν είδωλα και κάθε είδου ασέβεια. Έζησαν διατηρούντας το παραπαράδοτο τρόπο ζωής. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, εγμαλώτησε ο Ναβουδονόσορας τους Εβραίους και οδήγησε μαζί και τους τρεις παιδες. Εκεί ήσαν μέσα στα είδωλα και προπατός Θεός ο Ναβουδονόσορας. Προπατός Θεός. Λοιπόν, εκεί που έζησαν λέει, δεν υπήρχε
Δεν βλέπανε πουθενά ευσέβεια οι Άγιοι της Πέδας. Παρά τα αυτά, λέει, ζούσαν το πατροπαράδοτο τρόπο ζωής, που λέμε εμείς. Μα η κοινωνία κάνει αυτό. Αυτό δεν είναι. Θα κάνουμε εμείς κάτι άλλο. Θα κάνουμε δηλαδή το κάτι άλλο. Δεν χωράει. Έτσι λέμε σήμερα. Όχι, αυτό λέει εδώ πέρα. Το πατροπαράδοτο τρόπο ζωής. Εάν λοιπόν οι εγμάλωτοι και δούλοι και νέοι εκείνοι έδειξαν τόση φιλοσοφημένη ζωή πριν έρθει η εποχή της Χάριτος, πριν την εποχή του Χριστού δηλαδή, λέγει ποια συγχωρήσεις θα αξιωθούμε εμείς που δεν κατορθώσαμε να φτάσουμε ούτε προς το ύψος αιρετής που έδειξαν εκείνοι. Αυτοί ζήσανε προ-Χριστού χωρίς να υπάρχει αυτή η χάρη που έχουμε εμείς τώρα. Και σταθήκανε στέρι, διαμάντι, μέσα σε ένα χώρο που ήταν μόνον είδωλα, τίποτα άλλο παραπάνω. Όπως ήταν και να μην προχωρήσουμε άλλο, είναι και 8 λεπτά, να δώσουμε τη λήξη του αυτού εδώ πέρα που διαβάσαμε από τον Ιωάννη Χρυσόστομο, για τον Άγιο Λουκιανό, ο οποίος μαρτύρησε με τον διαπίνης θάνατον και μάλιστα με το χειρότερο τρόπο, διότι ο άρχοντας είχε εναποθέσει μπροστά του τραπέζι γεμάτο από κρέατα ψημένα που μοσχομύριζαν στα είδωλα και εκείνος τα απεστράφει και φάνηκε ανώτερος και δυνατότερος από τη μήνα που του κατάφρωγε τα σωτικά. Και τούτο γιατί ήταν ανώτερος ο φόβος του Κυρίου που είχε μέσα του. Τελειώσαμε. Και σύμφωνα με αυτό που λέει ο Χρυσόστομος, μια παρένεση για σχετικά με αυτό που ακούσαμε από τον Άγιο, λέει ακούμε την εξιστόρηση των κατορθωμάτων του, των άθλων του, θαυμάζουμε τα γεγονότα που ο Άγιος πέρασε με το μαρτύριο, εκτιμάμε τη μεγάλη αρετή και τη ζηλεύουμε, γινόμαστε ζηλωτές δηλαδή, με αυτή την έννοια, και όχι μόνο αυτό, αλλά παίρνουμε χάρη και δύναμη και διηγούμεθα σε άλλους όλα εκείνα που ο Άγιος υπέστη δια του μαρτυρίου του χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε ότι είμαστε φιλόξενες καρδιές στον Άγιο Μάρτυρα Λουκιανό. Αμήν. Λέει για το άλλο ότι... Αυτή η μάνα που έσφαξε το παιδί και το έφαγε. Πού πήγε, δεν πήρε μαρτία. Δεν πήρε μαρτία που έσφαξε το παιδί και το έφαγε. Σύμφωνα με τη λογική, τη δική μου του καθενός, πού πήγε. Πρέπει να τιμωρηθεί. Τώρα, το πού πήγε, το πού και πέρα είναι θέλημα του Κυρίου το έργο αυτό της κρίσης. Δεν ξέρουμε αν μετά είσαι και... Βαριά αμαρτία. Πολύ βαριά, το σκότωσε το παιδί και το έφαγε. Ναι, αυτό είναι. Αλλά τα παραπέρα τα γνωρίζουμε, ξαφνικά γνωρίζουμε. Εκείνη το... Όποιο το κάνει βέβαια και το πράγμα, παθαίνει το μυαλό του τρέλα από εκεί. Είναι άλλο όμως αυτό και άλλο το άλλο που παίρναν οι μανάδες τα παιδιά και πέφτανε από τους δράχους όπως κάνανε οι σουλιώτισες και πέσανε στο ζάλογο. Αυτό ήταν αρετή. Ηρωισμός. Αυτό είναι για να φυλάξουν την παρθενία τους. Έχουμε πολλούς Αγίους. Μια μάνα έπνιξε τα δύο της παιδιά στο ποτάμι ίδια. Τις δύο κόρες της για να μην τις βιάσουν οι στρατιώτες. Και είναι Άγιοι. Ναι, βεβαίως. Ναι. Είναι η Αγία Αδροφή. Ναι, που είχε δύο κορίτσια και... Ναι. Το μέσα εδώ, ίσως το δούμε άλλη φορά. Το έχει εδώ μέσα, Αγία Αδροφή. Της βούτυξε μέσα και μαζί κύριε. Μαζί κύριε, ναι. Εκεί για το όνομα του Κυρίου. Και εκεί επειδή λέει... Μπράβο, είχα σκοπό να τις βιάσουν τις κόρες. Είναι και αυτό μαρτύριο. Βέβαια. Όλοι έχουν πολλούς Αγίους για τιμή. Για την τιμή, όχι για τη θρησκεία. Ναι. Και μάρτυρες έχουμε. Θα μπορούσα να μαζέψουμε κάτι τέτοια, να δούμε τα είδη των μαρτυρίων που πέρασαν οι Άγιοι και τι ώρα θα ήταν. Έτσι. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι τιμή μάρτυρος λέει, μίμηση μάρτυρος. Ναι.
Δηλαδή, για να τιμήσουμε τον Άγιο, πρέπει κάτι να μπορέσουμε να μιμηθούμε, να πάρουμε από το μαρτύριό του, να κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε. Δεν πρέπει. Και σίγουρα πρέπει να δούμε. Σίγουρα πρέπει να δούμε. Δηλαδή, όσο δεν πάμε μόνο έτσι, δεν πάμε. Θέλω να πιστεύω ότι σε εποχή που δεν είναι μαρτύριο, το να νικάς την γαστριμαργία, που είναι και αυτή ένα θηρίο, και να νηστεύεις τις ημέρες που νηστεύουμε και να κάνεις λίγη περικοπή στο φαγητό, και αυτό είναι σίγουρα, θυσία. Ναι. Είναι μίμηση μάρτυρος. Κάθε αρετή μαρτύριο. Έτσι, για μαρτύριο. Για αυτό δεν μπορείς εύκολα, πρέπει να αγωνιστείς, να έχεις υδρότα και αίμα που λένε. Λέει κάπου ο Δαβίδ, εγώ Κύριε, δια τους λόγους των χειλαίων σου, και φύλαξα οδούς σκληράς. Τι είχε να πει αυτό, πες το... Πρώτο κατά να το εξηγήσω το. Λέει, εσύ Κύριε, Χίλη δεν έχει ο Κύριος Χίλη, σίγουρα είναι ο νόμος του. Που είναι γραμμένος, αφού ο Κύριος δεν έχει απαγγείλει. Έτσι, εφύλαξα λέει, για χάρη του νόμου σου, δρόμους σκληρούς. Π.χ. ο Άγιος Μαρτύριο. Π.χ. είναι άνθρωποι γύρω μου και βλαστημούν. Και υψώνω και εγώ τη φωνή μου και διαμαρτύρομαι και μπορεί και να σαρπάξω. Φύλαξα δούς κυράς. Είχε το διώξιμο που είχε από τον γιο του, από τον Σαούλ, από αυτά. Βέβαια. Τους πολέμους που τον κυνηγούσαν όλοι και δεν έκανε εκδίκηση. Καμία. Καμία εκδίκηση δεν έκανε. Λέει ο Ρος Χρυσόστομος, και είπες Σαούλ, Δαβίδ. Και ο Αβεσσαλόμ, ναι. Ο γιος. Όταν έτρεχε για να κρυφθεί και κοιμήθηκε στη σπηλιά, ναι, ο Σαούλ, μέσα ήταν στη σπηλιά και ο Δαβίδ. Και ξυπνάει ο Δαβίδ, κάνει ωραία παρατήρηση ο Χρυσόστομος. Ξυπνάει ο Δαβίδ και βλέπει τον εχθρό του να κοιμάται. Και το παρακινούνε, πάρ' το κεφάλι βασιλιά, αφού ναι, θέλει να σηκωτώσει. Ναι. Το κυνηγούσε ο βασιλιάς Σαούλ τον Δαβίδ για να το σκοτώσει. Από φθόνο. Ο φθόνος τι κάνει. Και λέει όχι. Είναι Χριστός Κυρίου λέει. Και πάει κοντά, κόβει ένα κομματάκι το από το ημάτιό του. Και το πρωί έφυγε ο άρχοντας χωρίς να μυριστεί καθόλου ότι ήταν ο Δαβίδ μέσα. Και μετά από, θυμάστε εδώ ο φυγητής. Ναι, μετά από βγήκαν έξω, ναι, και έφυγαν, απομακρύθηκε ο Δαβίδ πολύ μακριά. Ποιος άλλο. Τότε βγήκε και ο Δαβίδ από τη σπηλιά μέσα και του φωνάζει. Βασιλιάς μου, πώς τον είπε εκεί πέρα. Ναι. Γυρίζει από το σπίτι, το βλέπει. Αν είσαι, λέει, τέκνο Δαβίδ. Εγώ είμαι, λέει, αλλά εδώ πέρα, λέει, που ήρθες μέσα στη σπηλιά. Να, λέει, το βλέπεις αυτό. Είναι, για κοίταξε τη χλαμίδα σου, του λέει. Έτσι, μπράβο. Σου λείπει ένα τεμάγιο. Ναι. Σε παρέδωσε, λέει, ο Χριστός, ο Θεός μπροστά σε μένα. Μπορούσα, λέει, να σε σκοτώσω. Αλλά δεν το έκανα, λέει, διότι δεν σε μισώ. Έτσι. Δεν μου το επιτρέπει ο δεν Θεός. Δεν γεμίσως. Γιατί λέει με μισή. Και τότε του φώναξε, τέκνο Δαβίδ, λέει, και έκλεψε λίγο Σαούλ. Τη μεγαλοσύνη, ας πούμε, που έδειξε. Ναι, αλλά μετά πάλι συνέχιζε, δε. Ναι, βέβαια. Δεν ήταν εφόνα, βέβαια. Αυτά δεν γίνονται αλλιώς. Ναι. Παρά μόνο έτσι, με τη χάρη του Θεού. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, υποσκελίζονται τα πάθη. Ναι. Εξοβελίζονται, φεύγουν. Ναι. Βέβαια, ο Σαούλ τον έχρισε ο Θεός. Λέει, γιατί τον ήβρε ήσυχο και πράωνε. Έτσι λέει μέσα. Εξόπιστε, λέει, το λοχευωμένον έλαβεν αυτό. Από τα πρόβατα. Από τα πρόβατα που είχαν λοχεία. Δηλαδή τον πήρε από το τσοπάνι και τον έκανε βασιλιά. Και προφήτη μαζί. Γράμματα σε τόπο. Έτσι. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας. Να δώσουμε τέλος και στη συνάξη μας. Άμα θες καμιά φορά θα με πάρει και να έρθουμε. Καλά, εντάξει, ό,τι νομίζεις. Εγώ έλεγα την άλλη Τετάρτη πάλι, αν θέλει. Θα πάρεις τηλέφωνο, δεν δίνω το λόγο. Για να μην χανόμαστε, γιατί δεν το ξέρουν και οι άλλοι τρεις τραπέζοι. Δεν θα έρθουν, κανείς δεν θα έρθει. Αν έρθουν, θα έρθουν μόνοι μας. Αν έρθουν. Να μην κουβαλάμε τον κόσμο. Άγιος ο Θεός. 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 Ελέησον ημάς. Πάτερ ημών της ουρανής, ευλογηθείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Ήδη δημά σου σε τώρα και τη γη. Τον άρτον ημών των οποίων σου δώσει ημί σήμερα. Και άφεση ημί το οφειλή μα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε σε φιλέτες ημών. Και μη σε ενέχει σε εμάς πειρασμό. Αλλά ρίσε εμάς μας τον Θεό. Χριστέ, διευκόν τον Αγίο σου Πατέρα ημών. Σου πιστεύω το Θεό σου παρέα. Αμήν. Καληνύχτα. Την Τετάρτη δεν δεσμεύεστε. Εδώ είμαστε, κάναμε παράκληση χθες. Εχθές.